Είχαμε σήμερα την εισαγγελική πρόταση σε μια υπόθεση που, όπως ξέρετε, μας απασχόλησε πολύ. Και θεωρώ ότι κάναμε και πολλές και πολύ σοβαρές αποκαλύψεις. Πολύμινη έρευνα. Μιλάω για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. Και είναι μια υπόθεση η οποία, ως προς την εισαγγελική πρόταση, δεν είναι απόφαση, είναι η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, είναι απροσδόκητη. Δεν γνωρίζουμε, γιατί η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών, το τι ακούστηκε μέσα. Τι στοιχεία εκτέθηκαν. Και δεν ξέρω αν ήταν καλό που έγινε και κλεισμένων των θυρών. Τέλος πάντων. Η πρόταση της εισαγγελέως λέει ότι η μάνα του κοριτσιού είναι ένοχη για πάρα πολλά αδικήματα. Όπως είναι το κατηγορητήριο. Αντίθετα, απαλλάσσει από την κατηγορία του βιασμού και της μαστροπίας στο Μίχο, ζητάει την καταδίκη του για άλλα πολύ σοβαρά αδικήματα και το Μίχο. Δεν τον αθώνει, μην το χάσουμε. Αλλά η πρόταση της εισαγγελέως, έτσι όπως την άκουσα εγώ, Άννα, θα δούμε την Άννα Κανδύλη, είναι βαρύτατη για τη μάνα και πιο ελαφριά από ό,τι οι περισσότεροι θα περιμέναμε για το Μίχο. Όπως πολύ σωστά βέβαια είπες, όχι ότι τον απαλλάσσει τον Μίχο ή τον δείχνει στα μαλακά, είναι οι κατηγορίες που του ζητάει να κηρυχθεί ένοχος, κακουργηματικές και βαριές. Αλλά σωστό ο βιασμός αυτό που λες για τη μάνα. Που είναι τα πιο χοντρά, βαριά, στην πρόταση της εισαγγελέως δεν υπάρχουν. Για την εισαγγελέα, ναι, ότι δεν προέκυψαν αυτά. Είναι σωστό. Αυτό που επισημαίνεις και εσύ είναι γεγονός ότι αντιθέτως στη μάνα αποδίδει όλες τις κατηγορίες. Βρίσκει ότι είναι ένοχη για όλες τις κατηγορίες όπως αποδόθηκαν από την αρχή. Δηλαδή, εν ολίγης, ότι το εξωθούσε στην πορνεία το κορίτσι για να αποκομίσει κέρδος. Κάτι που δεν το έκανε ο Μίχος κατά την εισαγγελική λειτουργό. Δέχεται, λοιπόν, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, ότι ο Μίχος είχε ερωτική σχέση με το κορίτσι. Βεβαίως, για κεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Γι' αυτό είναι κακούργημα και γι' αυτό φυσικά και η διακεκριμένη περίπτωση, το επισημαίνω, και ότι διευκόλυνε επίσης την 12χρονη στο να εκδίδεται. Χωρίς όμως, λέει, εξαναγκασμό, χωρίς να αποκομίζει κέρδος. Η μαστροπία είναι μια κατηγορία που για να αποδοθεί χρειάζεται να υπάρχει όφελος. Εδώ λοιπόν τι λέει η εισαγγελέας, ότι ο Μίχος είχε την σχέση αυτή με το κορίτσι, του αποδίδει αυτή την κατηγορία, αλλά τη μαστροπία την αποδίδει στη μάνα, θεωρώντας ότι η μάνα έπαιρνε λεφτά εκμεταλλευόμενη την κόρη της. Ακριβώς. Γι' αυτό στη μάνα αποδίδει τη διακεκριμένη μαστροπία, τη διακεκριμένη πορνογραφία και την εκβίαση που της είχε αποδοθεί από την αρχή. Να σου πω επίσης ότι την μαστροπία, διακεκριμένη μαστροπία και διακεκριμένη πορνογραφία αποδίδει και σε ένα ακόμη πρόσωπο που είχαμε πει από την αρχή ότι έχει κεντρικό ρόλο, τον αποκαλούμενο Μιχάλη. Βέβαια. Που σε αυτόν βγάζει βέβαια τις γενετήσιες πράξεις, γιατί εκτιμά εισαγγελέας, κρίνει ότι δεν συνευρέθηκε. Ένα με το παιδί. Μήνα επιμέναμε, όσοι μας παρακολουθούσατε τακτικά, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, για το Μιχάλη. Ο Μιχάλης δεν ήταν από την αρχή στο κάδρο, έτσι. Όχι, βέβαια. Ο Μίχος είχε μπει στο κάδρο από την αρχή. Ο Μιχάλης ήταν αόρατος και έμοιαζε ότι μπορεί και να ήταν και εκτός του κάδρου τέλειως. Ένα μήνα επιμέναμε τα μηνύματα, η συμμετοχή του και βρέθηκε ο Μιχάλης και τουλάχιστον σήμερα με την πρόταση της εισαγγελέως και με βαρύτατες ευθύνες. Τέλος πάντων. Δύο είναι τα πρόσωπα για τη μαστροπία δηλαδή. Είναι και η μητέρα και ο Μιχάλης. Να σου πω κλείνοντας για τους αποκαλούμενους πελάτες της 12χρονης. Είναι 23 κατηγορούμενοι με αυτή την κατηγορία. Για τους 22 η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Για τον έναν πακιστανικής ζήτησε την απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών. Άννα, μας ευχαριστώ και θέλω να δούμε τον κύριο Λύτρα. Ο κύριος Λύτρας ήταν σε αυτήν την δίκη ως υπερασπιστής της μητέρας της 12χρονης. Κύριε Λύτρα, δεν σας κρύβω ότι μας ευνηδίασε η πρόταση της εισαγγελέως, αλλά μας ευνηδίασε ως πρόταση γιατί δεν ξέρουμε τι έχει ακουστεί σε αυτή τη δίκη. Κύριε Βαγγελάτο, ακούστε, τα περισσότερα πράγματα, καλώς ή κακώς, από αυτή τη δικογραφία είχαν διαρρεύσει. Το γνωρίζετε, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα στοιχεία της δικογραφίας είναι συγκεκριμένα. Από εκεί και μετά η κυρία Νικόλου, η κυρία εισαγγελέας δηλαδή, η κυρία Νικόλου, πραγματικά όχι μας ευνηδίασε, νομίζω ότι είναι μια εισαγγελική πρόταση, πραγματικά σας το λέω, απαράδεκτη. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Ανέφερε ότι δέχεται πράγματι αυτά που είπε η 12χρονη. Και ξαφνικά, αφού τα δέχεται, έχουμε απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για τον πρώτο κατηγορούμενο για το βιασμό. Άρα, πώς το δέχεται, όταν η ίδια η ανήλικη είπε ότι με τη βίασε και μάλιστα με περιγραφή που έκανε.
Να προσθέσω στο ρεπορτάζ της κυρίας Κανδύλη ότι ζήτησε την τιμωρία του πρώτου κατηγορούμενου για τη μαστροπία, αλλά όχι με οικονομικό αντάλλαγμα, με διευκόλυνση. Ναι. Δηλαδή ζήτησε το να τιμωρηθεί για μαστροπία, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς να εισπράττει χρήματα. Επίσης κάτι πολύ σοβαρό που δεν έχει ακουστεί είναι ότι η 12χρονη είχε αναφέρει ότι ο πρώτος κατηγορούμενος την πήγαινε και σε οίκους ανοχής. Που και αυτό η κυρία Εισαγγελέας ουσιαστικά το έβγαλε από το κάδρο για τον πρώτο των κατηγορουμένων και ουσιαστικά επιρρύπτει το θέμα της μαστροπίας στη μητέρα. Ωστόσο να ρωτήσω ένα πράγμα. Από την άλλη πλευρά είναι μεγάλο το βάρος της πρότασης της εισαγγελέως, όχι της απόφασης, απόφαση δεν έχουμε, για τη μάνα. Φαίνεται λοιπόν να δέχεται όλα αυτά τα οποία είπαμε ότι... Κύριε Ευαγγελάτο, ναι. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν, παρότι το δικαστήριο ήταν και κλεισμένο των θυρών, δεν θα αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό που θα σας πω είναι το εξής, ότι εξετάστηκε ψυχολόγος, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, η κυρία Θεμελή. Εξετάστηκε η παιδοψυχίατρος που παρακολουθεί την ανήλικη εδώ και 2 χρόνια, ναι, μετά από αυτά τα περιστατικά, και ένας άλλος ψυχίατρος. Όλοι οι ειδικοί είπαν ότι το παιδί λέει την αλήθεια σε σχέση με τον πρώτο κατηγορούμενο και επίσης ότι λέει την αλήθεια για την μητέρα. Μάλιστα. Που έχουν ξεψαχνίσει το παιδί οι ειδικοί. Και έρχεται τώρα μία εισαγγελική πρόταση χωρίς να έχει καμία αναφορά. Δεν σας κρύβω, έφερε 5 σελίδες τις οποίες τις έκανε ανάγνωση στο δικαστήριο μετά από 40 συνεδριάσεις. Μην πούμε πιο πολλά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι θυμηθείτε με, αυτή η πρόταση δεν πρόκειται να σταθεί στο δικαστήριο. Θα το περιμένουμε λοιπόν και θα το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Λίτρα. Παρακολουθούμε την υπόθεση έστω και κλεισμένων των θυρών και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.